Καλησπέρα παιδες, The Best Car GR εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον Γιώργο που μας έχει φέρει εδώ στο 10ο Patras Motor Show στο Mall Αγίου Νικολάου στην Πάτρα ένα Toyota Starlet YP70, λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Έχει έρθει από την όμορφη Ναύπακτο ο Γιώργος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπα στην αρχή ότι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα λόγω της τετρακίνησης και λόγω της μετατροπής του κινητήρα σε 3S GTE και κάποια άλλα πολύ βασικά πράγματα. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι είναι για αγωνιστική χρήση το αυτοκίνητο. Και για καθημερινή μερικές φορές. Όποτε χρειαστεί. Όποτε χρειαστεί, μπορεί να δουλέψει και στον δρόμο. Σε γενικές γραμμές, όπως είπαμε. Είναι ένα 3S GTE, σφυρίλατο όλο. Έχει μια τουρμπίνα 3582 GTX. Άψογα. Ένα ζεσμάνε στη 205, είναι τετρακίνητο. Φοράει πίσω διαφορικό γκατζελάκι. Κορονοπίνιο μπροστά γκατζελάκι. Έχει ασχοληθεί στα ηλεκτρικά ο Μπαρμπαρής. Το πρόγραμμα είναι του Δημητριάδη, Ace Motorsport. Τα λιπαντικά είναι Duro Soils. Μηχανολογικά ποιος το έχει επιμεληθεί? Μηχανολογικά ο ίδιος, εγώ. Αυτά είναι. Με βοήθεια φίλων βέβαια, αλλά πιο πολύ εγώ. Οπότε είναι και μεγάλη ικανοποίηση όταν ασχολείσαι πάνω με αυτό και βλέπεις το αποτέλεσμα μετά. Βεβαίως. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει βγάλει με αγωνιστική βενζίνη στα 2,5 bar 6,60 και 63 μισορροπή. Αυτά και είναι. Στο 1,3 που είναι για καθημερινή βάση είναι 4,30. Μιλάμε για αυτά τα άλογα σε ρόδα, έτσι. Σε ρόδα, για τροχούς μιλάμε. Τετρακίνητο για τροχούς. Και σε αγώνες, σε dragster, ο χρόνος ο καλύτερος που έχει κάνει με ταχύτητα εξόδου είναι? Κάναμε στον τελευταίο αγώνα 11 στο Αγρίνιο με 2,33 έξοδο και προσπαθούμε να βελτιωθούμε και άλλο με το θέμα με τη μετάδοση. Και σίγουρα έχει κάποιες προοπτικές. Εντάξει, ήδη έχει φτάσει σε ένα στάδιο πολύ ψηλά. Σαφώς. Αλλά σίγουρα ίσως να μπορεί να γίνει και το κάτι παραπάνω. Βεβαίως, βεβαίως. Και μπορεί ειδικά να... στα χέρια τα δικά σου που το έχεις, έχεις ασχοληθεί με το αυτοκίνητο πάνω και έχει πέσει μεράκι. Έχουμε χρόνια. Πολύ. Πριν γίνει τετρακίνητο ήταν 1500 μπροστοκίνητο. Το οποίο και το εκείνο ήταν 360 άλογα. Σίγουρα και για την καρότσα αυτή με το βάρος που έχει. Όπως και τώρα το βλέπω, τα απολύτως απαραίτητα μέσα. Ένα κάθισμα οδηγού μόνο. Βλέπω και roll bar μέσα. Ναι, το έχουμε φτιάξει στο Γκαραγιάννη. Άψογα. Το μπροστά εδώ εξατμίσεις και εισαγωγές και ψυγεία
Αυτά έχουν γίνει στο PMC. Πολύ ωραία. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το αυτοκίνητο, και εσύ αλλά και όλα τα παιδιά παραπάνω έχουν κάνει ένα ψηλό. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους που έχουν ασχοληθεί με το αυτοκίνητο. Πώς και πήρες την μεγάλη απόφαση να κάνεις ένα Toyota Starlet τετρακίνητο, γιατί σίγουρα είναι κάτι που δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε. Έχω ξεκινήσει με το EP70 από το 1994. Αυτά. Πέρασα όλα τα στάδια από το 1Ε που υπήρχε, στο 2Ε, 3Ε, 4Ε ατμοσφαιρικό και μετά ξεκίνησε 4Ε turbo. Και μετά 5Ε turbo. Και καταλήξαμε τώρα εδώ. Καταλήξαμε εδώ γιατί 3GD. Το είχα καημό να το κάνω και ασχοληθήκαμε και το φτιάξαμε. Και νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για αυτή την κατηγορία. Θεωρώ πως ίσως είναι η μαγική συνταγή, η τετρακίνηση με αυτό το κινητήρα. Ναι, ό,τι γιατί καλύτερο. Είναι, το αυτοκίνητο είναι γύρω στα 9,40 σε βάρος. Πανάλαφρο και όπως είπαμε, τα απόλυτα απαραίτητα μέσα για τον dragster, ό,τι χρειάζεσαι. Ό,τι πρέπει για την ασφαλειά μας. Θα κοιτάξουμε μήπως το δούμε και με κάποια βίντεο και από το δυναμόμετρο Ace Motorsport και από κάποιες πίστες, από κάποιους αγώνες, να το απολαύσουμε υπάρχουν, και εκεί. Υπάρχουν αυτά, όλα τα πάντα. Και εύχομαι καλή συνέχεια, όσο το δυνατόν καλύτερους χρόνους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε το μηχανοκίνητο, είναι μια κοινή αγάπη. Προσπαθούμε. Ανεξαρτήτως του μάρκας. Αν και περνάνε τα χρόνια, προσπαθούμε. Περνάνε τα χρόνια, αλλά όσο μπορούμε τα διατηρούμε και να τα βλέπουμε να ξεφεύγουμε. Βεβαίως. Καλή συνέχεια λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στα παιδιά. Με προσοχή στους δρόμους πάντα και τα λέμε και στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Με υγεία, μόνο 3S, πάντα.